Πολλές και ορισμένες από αυτές δεν είναι προαναγγελμένες, αλλά θα προσπαθήσω να τις επικοινώσω και να απαντήσω κατά το δυνατόν σύντομα. Μία διευκρίνηση πρώτα. Επειδή βεβαίως πολλοί βουλευτές, αλλά και όσοι υπέβαλαν τις ενστάσεις αντισυνταγματικότητες, επισημαίνουν τον επαφή χαρακτήρα των μέτρων. Έχεις άλλο μικρόφωνο. Παρασκευόπουλε, θέλετε να έρθετε στο βήμα, γιατί δεν ακούγεστε. Μήπως έχει κάποιο πρόβλημα το μικρόφωνο. Συνεχίζω με μία διευκρίνηση ότι βεβαίως τα μέτρα, οι μειώσεις και ιδιαίτερα και αυτά τα οποία αφορούν τις συντάξεις έχουν επαχθεί και επώδυνο χαρακτήρα. Αυτό ούτε σχετικοποιείται ούτε αμφισβητείται ίσα ίσα με δεδομένο τον επώδυνο και επαχθή τους χαρακτήρα εξετάζεται. Εάν αυτά προσκρούν στο Σύνταγμα, ιδίως εν ώψη των έκτακτων σημερινών περιστάσεων της χώρας, μέσα στις οποίες εντάσσεται η ανάγκη αποκατάσταση της δημοσιονομικής ισορροπίας. Εν μέσω αυτών των περιστάσεων έκρινε η χώρα σκόπιμες κάποιες μειώσεις προς εξυπηρέτηση μιας μεγαλύτερης δημόσιας ωφέλειας. Αυτή η στάθμιση γίνεται ιδίως σε περιπτώσεις που χρειάζεται καθορισμός προτεραιοτήτων εν ώψη των περιορισμένων πόρων του κράτους και δικαιολογούνται βέβαια στη συγκεκριμένη ιστορική περίοδο με βάση την έκτατη και παρατεταμένη κρίση ως ένα μέρος ενός ευρύτερου προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής που θα οδηγήσει την χώρα σε ευημερία. Βεβαίως, εν μέσω αυτών των περιστάσεων τίθεται τα θέματα της συνταγματικότητας και ιδιαίτερα η συμφωνία της μείωσης, αυτό προκύπτει με βάση την ένσταση που στηρίζεται στα άρθρα 1 και 2, με την αρχή της αναλογικότητας, με το άρθρο 25 παράγραφος 1 του Συντάγματος και με την ανάγκη της ίσης συμμετοχής στα δημόσια βάρη. Επίσης, έχει συνδεθεί με την ίδια ένσταση και το ενδεχόμενο, η εξέταση ενός ενδεχομένου πρόσκρουσης, το πρώτο πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης που αναφέρεται στην ανάγκη προστασίας της περιουσίας. Η άποψή μου σε αυτά είναι η εξής. Οι μειώσεις αποφασίζονται εφόσον εξυπηρετούν δημόσια ωφέλεια. Για την στάθμιση της δημόσιας ωφέλειας από τη μία πλευρά και του βάρους των μειώσεων από την άλλη πλευρά και την αναλογικότητά τους, τα κράτη, οι πολιτείες, έχουν διακριτική ευχέρεια προκειμένου να διαπιστώσουν μια ισορροπία δημόσιων δαπανών και εσόδων μετά από την εξέταση οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών ζητημάτων. Η εξέταση αυτών των θεμάτων κατεξοχήν ανήκει στην πολιτεία που έχει τα εργαλεία και τις υπηρεσίες οι οποίες επιτρέπουν να καταγράψει τις σχετικές ανάγκες και λιγότερο βεβαίως τα δικαστήρια, όπως έχει άλλωστε δεχθεί και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο σε μια γενική αναφορά του. Βεβαίως, αυτή η ανάγκη καθορισμού του σταθμίσεων ισχύει εκεί που υπάρχει ανάγκη εντοπισμού προτεραιοτήτων εν ώψη περιορισμένων πόρων του κράτους. Αυτή η στάθμιση αφορά και το πρώτο πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης, όπου γίνεται λόγος για στερήσεις ή μειώσεις που μπορούν να φτάνουν σε στέρηση περιουσίας. Πρέπει όμως εδώ να σημειωθεί ότι δεν έχει οριστεί ένα θεσμικά συγκεκριμένο και καθορισμένο επίπεδο το οποίο δεν πρέπει να μειώνεται. Αυτό το οποίο πρέπει να μη συμβαίνει είναι μία επέμβαση στο βαθμό απόλαυσης του δικαιώματος της ιδιοκτησίας που να φτάνει σε προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Αυτό αιτιολογείται με βάση την έκτακτη και πρωτοφανή κρίση στη χώρα μας
ως μέρος ενός ευρύτερου προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής. Οι τελευταίες σκέψεις, τις οποίες διάβασα, είναι ηλυμένες από την απόφαση Κουφάκη και Αβεβή κατά της χώρας μας, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, του 2012. Είναι η απόφαση η οποία έκρινε τον νόμο 3833, ο οποίος επέβαλε σοβαρές περικοπές στις συντάξεις, στις τάξεις μέχρι του 30%. Αναφέρεται στο πρώτο μνημόνιο, το 2010, και με βάση αυτές τις σκέψεις, η Ευρωπαϊκή Απόφαση έχει θεωρήσει ότι ήταν προδήλως αβάσιμη η προσφυγή η οποία είχε σκηθεί, οριζόμενη στο ίδιο θέμα, ακριβώς στο θέμα των συντάξεων, εριδόμενη στο πρώτο πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης. Όμως, για να έχω και μία, να έχω δύο λεπτά ακόμη, κύριε Πρόεδρε, ενώ ότι παντός σε πολλούς σας παρακαλώ. Βεβαίως στο παρελθόν έχουμε διάφορα όργανα τα οποία έκριναν κατά περιόδους ότι οι προηγούμενες περικοπές δεν είχαν το χαρακτηριστικό της αναλογικότητας. Πρέπει όμως να σημειωθεί εδώ μια ειδοποιώς διαφορά με την σημερινή συγκυρία και τη σημερινή θεσμική επιλογή. Προηγουμένως, στα προηγούμενα μνημόνια, οι περικοπές λάβαναν χώρα παράλληλα με πολλές άλλες, δηλαδή μέσα σε ένα περιβάλλον γενικών εκπτώσεων, εγγυήσεων και παροχών. Αυτή τη στιγμή, για πρώτη φορά, το περιβάλλον μέσα στο οποίο λαμβάνονται, αποφασίζονται αυτές τις μειώσεις, προβλέπει και τα αντιμέτρα, τα οποία νιστούν σημαντικές παροχές, οι οποίες είναι ικανές να βελτιώσουν την προσωπική κατάσταση και διαβίωση των ατρόμων, τα οποία θα υποστούν τις πρόσεις. Και ναι, μεν υπάρχει... Και Βόπουλε, συγγνώμη, γιατί τι θέλετε, κύριε. Όταν άφησα να χτυπάει η κυρία Χριστοφιλοπούλου και κύριε Λοβέρδο, θεωρούσατε αυτονόητο ότι θα μιλάτε όσο θέλετε. Δεν ζητήσατε άδεια από το Προεδρείο. Υπάρχουν κάποιοι κανόνες εδώ μέσα, εντάξει. Λοιπόν, αφήστε τα λοιπόν. Όποιος δεν ζητάει άδεια από το Προεδρείο, το κουδούνι θα συνεχίζεται. Λοιπόν, επιταχύνω, σε αντίθεση με τις προηγούμενες περιπτώσεις, εδώ δεν ισχύει το σωρευτικό αποτέλεσμα. Ίσα-ίσα έχουμε αντίβαρα, η ενεργοποίηση των οποίων εξαρτάται από την ελληνική πολιτεία και το παρελθόν και τα πρόσφατα οικονομικά δεδομένα έχουν δείξει ότι είναι δυνατή. Βεβαίως έγινε λόγος και για έλλειψη αναλογιστικής μελέτης, για έλλειψη μιας ουσιαστικής προϋπόθεσης για την επιβολή των μέτρων. Η άποψή μου είναι, τη λέω με όση ταχύτητα μπορώ, ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση οι περικοπές αφορούν την προσωπική διαφορά, δηλαδή τις μεταβατικές διατάξεις του νόμου, οι οποίες είναι προσωρινές. Δεν αφορούν τις πάγιες ρυθμίσεις, για τις οποίες εκδόθηκε αναλογιστική μελέτη και εκδόθηκαν και οικονομικές μελέτες, οι οποίες έχουν εξηγήσει τη σκοπιμότητα της λήψης τους. Έχουμε απλώς εξομοίωση αυτή τη στιγμή κάποιων ρυθμίσεων, οι οποίες μέχρι τώρα εμφανίζονται ως ευνοϊκές στο σύνολο των ρυθμίσεων, με αυτές οι οποίες έχουν εκτιμηθεί και με αναλογιστική μελέτη. Τώρα, σε ό,τι αφορά το μηχανισμό αναπροσαρμογής, αυτό το οποίο ήθελα να πω είναι ότι, όπως γίνεται σαφές, ο μηχανισμός αυτός ενεργοποιεί μέτρα, και ενώ το περιεχόμενο των μέτρων είναι ήδη καθορισμένο. Η εξειδίκευση με νόμο νωρίτερα δεν θα μπορούσε να έχει γίνει στο μέτρο που δεν είναι δυνατόν. Αν πιστεύουν δεν θα υπάρχει απόκληση, αλλά αν υπάρξει απόκληση δεν είναι γνωστό πόσο θα είναι αυτή. Μπορεί να είναι 0,1-0,2%. Δεν θα μπορούσαν αριθμητικά να ληφθούν τώρα μέτρα, και μόνο σε αυτό, γι' αυτό το λόγο. Υπάρχει αυτή η εξουσιοδότηση, η οποία όμως θα προχωρήσει επί τη βάση σταθμίσεων, εγγύσεων, παραμέτρων και κατευθυντηρίων οδηγιών, οι οποίες ήδη βρίσκονται στην νομοθεσία. Προσπάθησα να τηρήσω τον χρόνο, κυρία Πρόεδρε. Τα κατάφερα ως ένα βαθμό και σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ.